Ρωσία βομβαρδίζει ανελαίτητα την Ουκρανία. Ο ρωσικός στρατός φυροκοπά τον Νικολάη. Από τους βομβαρδισμούς έχουν καταστραφεί πολλές υποδομές. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι Ρώσοι ωστόσο εξαπολύουν πυραυλικές επιθέσεις και στο λιμάνι της Οδυσσού. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога, але стійкість наших підрозділів має визначальне значення. Την ίδια ώρα η κατάσταση στο Κούρσκ γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για τους Ουκρανούς, καθώς οι Ρώσοι ανακαταλαμβάνουν καθημερινά και άλλες περιοχές. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίζεται πως ο Ουκρανικός στρατός αποκρούει με επιτυχία τις επιθέσεις. Щодо Курської операції були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі. Όλα αυτά την ώρα που ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας από την Κίνα που βρίσκεται συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του, τονίζοντας τη στρατηγική συμμαχία των δύο χωρών. Дружественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне. Ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран, настроенные на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Στον αντίποδα, η Ουκρανία ζητά από τη Βραζιλία, η οποία ανήκει στην οικονομική ένωση των BRICS μαζί με τη Ρωσία, να συλλάβει τον ερχόμενο Νοέμβριο, εν ώψη της G20 που θα γίνει εκεί, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.